όπως τοποθετηθήκαμε και στην διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στις επιτροπές, το νομοσχέδιο και οι προβλέψεις του αφορούν στη χρονική παράταση ρυθμίσεων που ήδη ισχύουν και εντάσσονται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Μάλιστα, ο στόχος, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, περί της ενίσχυσης του ΕΣΥ, είναι όχι μόνο ψευδεπίγραφος, αλλά αποτελεί κοροϊδία και επιπαιγμό απέναντι τόσο στους εργαζόμενους υγειονομικούς στις δημόσιες μονάδες υγείας, όσο και στους ίδιους τους ασθενείς. Και το λέμε αυτό, διότι αυτά τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ, με κριτήριο την ουσιαστική βελτίωση των παροχών προς τους ασθενείς, αλλά στην πράξη έχει επιβεβαιωθεί πρώτον η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και δεύτερον έχει ενισχυθεί ο εξαναγκασμός των ασθενών να απευθύνονται στους επιχειρηματίες της υγείας πληρώνοντας πολλά επιπλέον ποσά από την τσέπη τους. Συγχρόνως η κυβέρνηση, το Υπουργείο επικαλούνται σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου πως τα μέτρα αφορούν τις έκτακτες ανάγκες από την πανδημία. Ένα επιχείρημα που είναι ξεκάθαρα αντιεπιστημονικό και συνάμα επικίνδυνο. Διότι τι έχει αποδειχθεί στην πράξη εδώ και περίπου 3 χρόνια από την εκδήλωση της πανδημίας, αποδείχθηκε και όλοι το αποδέχονται, πως οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες του πληθυσμού πριν την πανδημία, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά και για το επόμενο διάστημα. Τι κάνει τώρα η κυβέρνηση, κρύβει συνειδητά και τι προσπαθεί να κάνει αυτή την κατάσταση και τι προσπαθεί να κάνει να περάσει την αντίληψη ότι πριν την πανδημία όλα ήταν καλά και τώρα για τις ανάγκες της πανδημίας παίρνονται πρόσθετα μέτρα. Όμως ακόμα και αυτά τα πρόσθετα μέτρα ουσιαστικά δεν προστίθεται μέσω αυτών των μέτρων, μάλλον δεν προστίθεται προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας παρά ξαναπροσλαμβάνονται για παράδειγμα οι επικουρικοί των οποίων λήγει η σύμβασή τους ή των υγειονομικών που προσλήφθηκαν με τετράμινες συμβάσεις που ξαναπροσλαμβάνονται μέσω της ανανέωσης των συμβάσεων, προχωράνε στην πρόσληψη συνταξιούχων γιατρών ενώ συνεχίζεται να εφαρμόζεται το σύστημα των μετακινήσεων των εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από τις υποστελεχωμένες μονάδες που εργάζονται σε άλλες που είναι ακόμα περισσότερο υποστελεχωμένες. Στην ουσία, προσπαθώντας να κλείσετε μια τρύπα, ανοίγετε άλλες. Και ακριβώς αυτή την πρακτική ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρόνια τώρα, αφού έχετε όλοι σας κηρύξει εμπάργκο στις προσλήψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια κενά σε γιατρούς και σε ειδικότητες στα δημόσια νοσοκομεία. Και ακριβώς το γεγονός ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και κατά τη σχεδόν τρίχρονη πανδημία, οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους παραμένουν πολύ πίσω και σε τραγική και επικίνδυνη κατάσταση της λειτουργίας απέναντι στις λαϊκές ανάγκες που τρέχουν συνεχώς, συσσωρεύονται και επεκτείνονται, είναι απόδειξη των επικίνδυνων ορίων για τη λαϊκή υγεία που προαπαιτεί η καπιταλιστική οικονομία και ανάπτυξη, που υπηρετεί φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αιτία, η κοινή στρατηγική με την οποία ταυτίζονται όλα τα αστικά κόμματα, είτε ως συμπολίτευση είτε ως αντιπολίτευση, όπου η λαϊκή υγεία περιορίζεται στα βασικά πακέτα, οι όροι δουλειάς των υγειονομικών επιδεινώνονται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση, ενισχύεται η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και η εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Και ακριβώς αυτές τις κατευθύνσεις προωθούν και έρχονται να υλοποιήσουν οι αναδιαρθρώσεις της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού εξάλλου ένα σημαντικό μέρος τους έχει μπει σε εφαρμογή για ενίσχυση ακριβώς της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και με την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των του ασφαλιστικού φορέα. Στην ουσία, έρχεται η κυβέρνηση και λέει, παρουσιάζει στο λαό ως λύση απέναντι στην άθλια κατάσταση που όλοι δημιουργήσατε, όλοι όσοι κυβερνήσαν δημιουργήσανε διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια για την υγεία του λαού και του παρουσιάζουν ως σύγχρονη λύση για τις ανάγκες του,
ποιο, την πολιτική που οδήγησε σε αυτή την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση. Δηλαδή την πολιτική της επιχειρηματικής λειτουργίας και περαιτέρω εμπαραγματοποίησης της λαϊκής υγείας. Συνεπώς, το νομοσχέδιο, οι ρυθμίσεις του, δεν απαντούν στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, αλλά κυρίως σχετίζονται με αντιλαϊκές ανατροπές που με ευκαιρία την πανδημία προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας ακριβώς πάνω στις ανατροπές της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάτησε στις προηγούμενες ανατροπές που ήδη είχαν δρομολογηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και πάει λέγοντας. Και ακριβώς σε αυτή την κατάσταση σας τη βάλουν στο να μείνει απροστάτευτος ο λαός σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο απέναντι στην πανδημία, αλλά πολύ περισσότερο σε όλες σχεδόν τις άλλες ανάγκες τους, οι υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Και ενδεικτικά σημεία του νομοσχεδίου, οι προβλέψεις δηλαδή στα άρθρα του, όπου υλοποιείται η πολιτική της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού αντί των μεγάλων αναγκών για πρόσληψη που υπάρχει σε μόνιμο προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές. Προβλέπεται η πολιτική της κινητικότητας με μετακινήσεις παντός προσωπικού από μονάδα σε μονάδα και η δημιουργία του λεγόμενου δικτύου νοσηλευτών για περιορισμένο εύρος εργασιών, ενώ αυτοί οι νοσηλευτές και το αντικείμενό τους θα έπρεπε να αποτελεί μόνιμο στοιχείο της εργασίας των κέντρων υγείας. Απέναντι στην υποστελέχωση των κέντρων υγείας, την τραγική κατάσταση στη λειτουργία των κέντρων υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προβάλλει η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 9 την κατοίκον και εξ αποστάσεως ιατρική εξέταση. Μια κατοίκον εξέταση που μόνο στη θεωρία υπάρχει, ενώ η εξ αποστάσεως αποσκοπεί στην άρπα κόλλα εφαρμογή της ιατρικής ως υποκατάσταση των τεράστιων ελλείψεων σε γιατρούς. Η πρόβλεψη για την υποχρεωτικότητα που την αντιεμαχόμεθα, τι είχαμε καταψηφίσει, συνεχίζει η ίδια ιστορία, το ίδιο βιολί και ταυτόχρονα το απαράδεκτο μέτρο της αναστολής εργασίας που έχει θέσει εκτός εργασίας, αποδοχών και ασφάλισης ένα σημαντικό αριθμό υγειονομικών και άλλων εργαζομένων στους χώρους υγείας και πρόνοιας. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για την πληρωμή της επίταξης σε εισαγωγικά των ιδιωτικών μονάδων για νοσηλεία, στα μεταφορικά μέσα, στον εξοπλισμό, τη μετατροπή κλινικών για τις ανάγκες της πανδημίας, τη μεταφορά εξοπλισμού από μονάδα σε μονάδα, αφορούν μέτρα, πρόκειται για μέτρα ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα εργαλεία διαμόρφωσης των δημόσιων μονάδων υγείας σε αυτές της μιας νόσου και αποκλεισμό σχεδόν όλων των άλλων ασθενών από τις χρόνιες παθήσεις, εμπειρία που με τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκε την περίοδο των κυμάτων της πανδημίας. Αντίστοιχα, προβλέψεις για την παράταση παραμονής νεφρολόγων και αναισθησιολόγων μετά τα 67, στην εργασία μετά τα 67 έτος ηλικίας. Πρόκειται, το είπαμε και στην Επιτροπή, για διέξοδο μέτρο, αφού ούτε στις προθέσεις δεν είναι η πρόσληψη αυτών και άλλων ειδικοτήτων. Και το πρόβλημα των ελλείψεων θα επανέλθει ακόμα πιο οξύ μετά τον χρόνο της παράτασης της εργασίας αυτών των υγειονομικών. Επιπλέον, σηματοδοτείται και η κατεύθυνση για περαιτέρω ανατροπή του χρόνου εργασίας, όχι μόνο στους γιατρούς, αλλά και σε άλλους κλάδους εργαζομένων. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη του άρθρου 40 για την παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών, εδώ στην ειδικότητα της επίγουσας εντατικής νοσηλευτικής. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών, αλλά η διατήρηση, η περιφρούρηση, αν θέλετε, των αντιλαϊκών περικοπών στην υγεία και η ένταση της εκμετάλλευσης των υγειονομικών ως προσωρινό και φθηνό εργατικό δυναμικό στις εμπορευματοποιημένες και επιχειρηματικές δημόσιες μονάδες υγείας. Επιβεβαιώνεται επίσης και το περιεχόμενο των προσλήψεων που διαχέει τόσο καιρό η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Και όλα αυτά προϊονίζουν ακόμα λιγότερες και χαμηλότερες ποιότητας παροχής ιατροθεραπευτικής περίθαλψης στο λαό, πολύ πίσω από τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία, το εξειδικευμένο προσωπικό σήμερα.
Βέβαια όλα αυτά δεν είναι τυχαία, διότι η διαιώνιση όλων αυτών ακριβώς των προβλημάτων, προσωπικό, υποδομές, μέσα, μείωση κρατικής χρηματοδότησης, πετσοκομμένη μισθή και αποδοχές των υγειονομικών, που ιρεί στο εμπαρόδο, μένει να μας απαντήσει η κυβέρνηση, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας έχει κηρύξει αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών των υγειονομικών, θα τις επαναφέρει, θα επιστρέψει πίσω τα παρακρατηθέντα ποσά προς τους υγειονομικούς. Η κυβέρνηση ή την ίσα, ενώ κάνει την πάπια, επιτρέψτε μου. Έτσι λοιπόν, και ακριβώς όλες αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με δυτικοοικονομικά κριτήρια ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες με λιγότερο, φθηνότερο προσωπικό που θα καλύπτει όλο και μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας από την πώληση υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο που άνοιξε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιάζοντας την επέκταση των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, αφού, όπως είπαμε και στην αρχή της παρέμβασής μας, στρατηγικά ταυτίζεστε, ενώ προβάλλετε την αιτία των προβλημάτων στη δημόσια υγεία, που είναι η επιχειρηματική λειτουργία ως φάρμακο για την επίλυσή τους. Και απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση που έχει βιώσει ειδικά τα χρόνια της πανδημίας ο λαός μας και συνεχίζει να επικρατεί, χρειάζεται οι εργαζόμενοι, ασθενείς, υγειονομικοί να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες. Εξάλλου, οι ρεαλιστικές και αναγκαίες προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στις δημόσιες δομές υγείας, για μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων, επικουρικών, με μπλοκάκι, εργολαβική, ατομικές συμβάσεις και άλλα, για αύξηση αντίστοιχα του αριθμού εισαγωγής των εισακτέων στις ιατρικές σχολές, ώστε να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η αυξημένη ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας με ανάλογο σχεδιασμό στην κατανομή των ειδικοτήτων. Να θυμίσουμε ότι έχουν απορριφθεί από όλες τις αστικές κυβερνήσεις χρόνια τώρα και συνεχόμενα από όλες. Ο αγώνας λοιπόν για αυτά ακριβώς τα αιτήματα θεωρούμε ότι θα πρέπει να δυναμώσει, και μέσα σε αυτόν τον αγώνα θα δυναμώνει και η αναγκαιότητα για ένα ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, πανελλαδικά ανεπτυγμένο, με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιούνται προς όφελος του λαού όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες και άλλες που μπορούν να αναπτυχθούν φυσικά, της επιστήμης, της τεχνολογίας και του εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού. Αυτός είναι ο μονόδρομος που συμφέρει ασθενείς και υγειονομικούς, και γι' αυτό είναι ρεαλιστικός και αναγκαίος. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.